6 χρόνια στο δημοτικό. 6 χρόνια στο γυμνάσιο, τότε ακόμα δεν ήταν το λύκειο. 6 χρόνια στο πολυτεχνείο. 6 χρόνια στο εξωτερικό. Τι ακριβώς σπουδάσεις? Μηχανολόγος, μεταλλιολόγος, με ειδικότητα στις ψυκάμινους. Δεν ήξερες ότι υπάρχει κίνδυνος να μείνεις χωρίς δουλειά? Η επιλογή δεν έγινε τυχαία. Όταν ήμουν στο Λονδίνο... Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ. Όταν ήμουν στο Λονδίνο και αναζητούσα τι τομέα θα διαλέξω, η κυβέρνηση εξήγηλε νέα μέτρα για την αξιοποίηση του δικτύου μας πλούτου. Αυτό για μένα άνοιγε ένα δρόμο για επιστημονική ειδίκευση ανωτέρω επίπεδου. Βέβαια, εκείνο τον καιρό ένας μεγαλοβιομήχανος έλεγε ότι ο ρητός μας πλούτος είναι πρίκα της καθυστερημένης Ελλάδας για το γάμο της με την προηγουμένη Ευρώπη. Έχω όλα τα στοιχεία χρειαστής. Αυτό εγώ τότε δεν το έλαβα υπόψη μου. Γιατί σκέφτηκα και είπα, τι πάει να κάνει αυτός, πάει να τα βάλει με το κράτος. Πού να ξέρω όμως ότι κράτος στην ουσία είναι αυτός. Όχι μόνο το ρητό μας πλούτο δώσαμε πρίκα στην ΕΟΚ, κυρίως στην ΕΟΚ, αλλά όλη την Ελλάδα. Πού να φανταστώ εγώ όταν σπούδαζα επιστήμονας ότι θα γινόμουν μια πρίκα. Όλη η παιδιά έχει γίνει μια πρίκα. Τι τα θες, φίλε μου. Η ουσία είναι ότι αυτοί δεν είναι πατριώτες. Τι είναι αυτά που λες, γιέ μου? Δυστυχώς, από εκεί ξεκινάει το κακό, πατέρα. Μα, αυτά τα λένε οι κομμουνιστές. Όλος ο κόσμος τα λέει. Και από πότε έπαψαν να είναι πατριώτες? Και πότε ήταν? Παιδί μου. Δεν απόμεινε τίποτα από το γιο μου. Παιδί μου, δεν μου λες, μήπως θυμάσαι πως τη λέγανε τη μακαρίτσα τη γιαγιά σου? Γιατί ρωτάς, πατέρα? Ελένη την έλεγα. Ναι, παιδάκι μου, έχεις δίκιο βέβαια. Ελένη την έλεγα. Μήπως έγινες κομμουνιστής? Όχι, πατέρα. Μασόνος?